Ωραία. Εσείς βλέπατε εδώ πέρα κάποια κίνηση, είχατε δει ποτέ το Χρήστο παπά? Εγώ όχι προσωπικά, όχι. Τη γυναίκα που έμενε όμως στο διαμέρισμα? Η κυρία που αναφέρεται, ναι, είναι σίγουρα πάνω από 3 χρόνια. Και τη βλέπατε, κυκλοφορούσε έξω? Ναι, ναι, έχει ένα σκυλάκι, τουλάχιστον το βράδυ την είχα δει αρκετές φορές. Χαιρετιόσασταν, της λέγατε καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα. Μια καλησπέρα λέγαμε, όχι κάτι περισσότερο. Γνωρίζετε από ποια χώρα ήταν? Όχι, τώρα άκουσα, νόμιζα ότι ήταν Ελληνίδα, αλλά τώρα άκουσα ότι δεν είναι. Νομίζω η Ουκρανέζα ή η Ρωσίδα, κάτι τέτοιο. Άλλος κόσμος έμπαινε μες στο διαμέρισμα? Μα είναι πήγε σαν πολυκατοικία, ας πούμε. Στο διαμέρισμα δεν ξέρω αν έμπαινε, λέω σαν πολυκατοικία, σαν κτίριο. Τα παντζούρια εσείς τα βλέπατε ποτέ ανοιχτά? Βλέπατε κινήσεις, βλέπετε να κάθετε κάποιος? Όχι, συνήθως κλειστά ήταν. Δεν ξέρω αν καμιά φορά άνοιγε, δεν παρατηρούσα, αλλά νομίζω γενικά ήταν κλειστά. Είχατε παρακολουθήσει, είχατε δει ποτέ κάτι ύποπτο, ας πούμε, σε κάποια κίνηση? Σας φάνηκε ποτέ περίεργο το γεγονός ότι δεν άνοιγαν τα παντζούρια, κάτι? Όχι, για να είμαι ειλικρινής, όχι. Γιατί εντάξει, είναι ισόγειο, φοβάται ο κόσμος, δεν ανοίγει. Εντάξει, δεν μου φάνηκε κάτι περίεργο, ας πούμε. Την επιχείρηση της αστυνομίας σήμερα την αντιληφθήκατε? Όχι, όχι, τώρα κατάλαβα. Πριν ένα τέταρτο κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει από εσάς. Δηλαδή, όχι, πριν δεν κατάλαβα ότι υπήρχε κάτι. Γενικά η γειτονιά είναι ήσυχη όμως. Δεν είχατε δει παράξενα πράγματα? Πολύ ήσυχη, ναι.